Ένα απλό, την ελπίδα. Πρώτον, ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγαλύτερος Έλληνας, χριστιανός Έλληνας, πήγε μέχρι την Αίγυπτο για να βρει πνευματικούς πατέρες. Εφαρμόζοντας τον λόγο του προσδημόνικον του Ισοκράτους, μη κατόκνη μακράν οδόν πορεύεστε, μη κουράζεσαι να πας μακριά προς εκείνους που έχουν να σε διδάξουν κάτι. Χρειάζεται λοιπόν να εντοπίσουμε τις πνευματικές αιστείες, που είναι συγχρόνως και αιστείες δράσεως και αντιμετωπίσεως των πραγμάτων, στους πραγματικά πεπνημένους, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι, κληρικούς μας και άλλους πνευματικούς ανθρώπους που θα μπορούν να μας κρατήσουν μέσα στην ενότητα του πολιτισμού μας. Το πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι να απαλλαγούμε από την οποιαδήποτε δουλική, όπως γίνεται μέχρι σήμερα και στα πανεπιστήμια περισσότερο, υποταγή σε οποιαδήποτε σχήματα τα οποία διασπούν τον ελληνισμό, καταρακώνουν την ενότητά μας και δεν μας βοηθούν να συνεργαστούμε οι Έλληνες. Ξέρετε, η μεγαλύτερη αρρώστια του ελληνισμού, του νεοτέρου ελληνισμού, είναι εργαζόμεθα πολύ και παράγουμε τεράστιων έργων, αλλά μόνοι μας. Δεν συνεργαζόμεθα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε λοιπόν, βρίσκοντας πραγματικούς πνευματικούς πατέρες και διδασκάλους, και δεν εννοώ μόνο κληρικούς, πρόσωπα τα οποία θα είναι φορείς όλου του πολιτισμού μας. Και τρίτον, διατηρώντας την ενότητά μας μέσα στην πνευματική ζωή που μας προσφέρει η Εκκλησία, μην το ξεχνάμε αυτό και θα σας πω γιατί, τότε θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας αντιμετωπίζοντας την κατάσταση. Ξέρετε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πάλι θα τον αναφέρω, αιωνία του η μνήμη, ο παλαιός Κωνσταντίνος Καραμαλής, μιλούσε συνεχώς για λιτότητα. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, που ξέρουμε από νηστεία, ξέρουμε από αυτοπεριορισμό, όχι να μας επιβάλλει άλλο στην νηστεία, ξέρουμε από αυτοπεριορισμό, δεν έχουμε καμιά δυσκολία να περιορίσουμε τις ανάγκες μας και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα λιτότητος. Διότι αυτό κάνουμε συνεχώς. Οι μέρες νηστείας στον χρόνο είναι 250 τόσες, ίσως και περισσότερες. Λοιπόν, όποιος ζήσει σε αυτό το κλίμα θα μπορέσει να αποκτήσει αντισώματα πνευματικά και κοινωνικά για να αντιμετωπίσει το κακό. Κάτι θα έλεγα τώρα. Ναι, τα σκάνδαλα των παπάδων, εντάξει. Θα πάει κανείς, υπάρχουν και αυτά και ο σταθμός σας τελευταία παρουσιάζει. Ντρέπομαι. Σας βεβαιώ ότι το περασμένο Σάββατο δεν κοιμήθηκα. Διότι σκεπτόμουν τι γίνεται. Έχουμε μια εκκλησιαστική ηγεσία την οποία τιμώ και έχει κάνει πολλά θετικά και κάνει πολλά θετικά. Αλλά δεν αντιμετωπίζει δραστικά τις αιμορραγίες αυτές στο σώμα του έθνους κλπ. Δηλαδή, θα έπρεπε αν ήμουν εγώ αρχιεπίσκοπος και σύνοδος, θα έλεγα τίθεται σε διαθεσιμότητα. Δεν μπαίνει σε ναό και όχι εδέ, όπως λέμε. Όταν δημιουργούνται επιτροπές είναι για να μην γίνει τίποτε. Τα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Όσοι συσκέπτονται δεν σκέπτονται, λέγανε κάποτε. Πολύ σωστά. Επομένως λοιπόν, πρόσωπο που εσκανδάλισε, πραγματικά ή και όχι, τίθεται σε διαθεσιμότητα. Τώρα να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν πρόσωπα, υπάρχουν τείχοι μάλλον στους οποίους η λάσπη κολλάει. Το λέγαμε πάντοτε για τον Αυγουστίνο τον Καντιώτη. Ποιος μπορούσε να του επιρρύψει ηθικά παραπτώματα και ό,τι άλλο. Μπορεί να είχε νεύρα περισσότερο, μπορεί να ήταν εκρηκτικός για το καλό που έκανε του έθνου και της Εκκλησίας. Αλλά δεν μπορείς να πει κανείς ότι είναι ενσθενή ή είναι ευρυτέρα ενή ανήθικος. Άρα λοιπόν είναι η άμεση αντιμετώπιση των πραγμάτων. Για να αποκτήσουμε ως κληρικοί την αξιοπιστία η οποία μας χρειάζεται. Και το τραγικότερο. Κατευθύνεται η νεολαία μας προς κατευθύνσεις που δεν υπάρχει ούτε ελληνισμός ούτε ορθοδοξία. Υπάρχουν οι κατάλληλοι. Αν ξέραμε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, πόσα ρεύματα προπαγάνδας κυκλοφορούν που αποπροσανατολίζουν το έθνος. Θα πω ένα χαρακτηριστικό. Ποια είναι η δύναμη αντίσταση σε αυτά, θέλω να πω. Η δύναμη αντίσταση είναι ο εσωτερικός οπλισμός που εξασφαλίζεται μέσα στην ενότητά μας. Μας έμεινε η ενορία. Σας είπα, δεν έχουμε κοινότητα. Έχουμε ενορία όμως. Μέσα στην ενορία, εκεί που ο παπάς είναι πιστός ορθόδοξος χριστιανός και θερμός Έλληνας, που διατηρεί δηλαδή όλη την ταυτότητά μας μέσα του, εκεί ακριβώς πρέπει να συσπηρωθούμε. Αν δεν συσπηρωθούμε, δεν θα επιβιώσουμε. Και αυτό είναι το δίδαγμα που βγαίνει από όλες τις περιόδους δουλείας. Έτσι επιβιώσαμε. Μάλιστα. Ο Τούρκος έκανε ό,τι ήθελε, οι Άραβες έκαναν ό,τι ήθελαν και εμείς ό,τι θέλαμε. Είμαστε, ξέρετε, κράτος εν κράτη μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και στις λατινοκρατούμενες περιοχές όπως είναι τα Επτάνησα που γεννήθηκα εγώ. Είμαστε κράτος εν κράτη με την Εκκλησία.
Και να πω και κάτι άλλο. Εκεί ανδρώθηκε κυριολεκτικά μέσα στο χώρο του μοναχισμού, του πραγματικού μοναχισμού, ως αγώνος και της Εκκλησίας, ανδρώθηκε ο Καποδίστριας. Γι' αυτό τον βγάλαμε γρήγορα από τη ζωή. Είναι και δική μου άποψη ότι ο Καποδίστριας θα